Να θυμίσω μόνο ότι την τελευταία φορά που συναντήθηκε ο κύριος Σόλτς με τον κύριο Μητσοτάκη, ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης? Ήταν να μεταφερθούν ελληνικά τεθωρακισμένα οχήματα, λοιπόν, από τα νησιά, χρήσιμα κατά τη γνώμη μας, και όχι μόνο κατά τη δική μας γνώμη, αλλά κατά τη γνώμη στρατιωτικών, για να μετακινηθούν προς την Ουκρανία, στο πλαίσιο αυτής της επικίνδυνης εμπλοκής της χώρας μας σε αυτόν τον πόλεμο, για να πάρουμε γερμανικά παροπλισμένα όχημα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της τελευταίας συνάντησης. Τώρα, στο ίδιο πνεύμα. Συγγνώμη, αλλά λέτε επικίνδυνη εμπλοκή στον πόλεμο. Δηλαδή, τι θα έπρεπε να είμαστε ουδέτεροι σε αυτόν τον πόλεμο? Μία χώρα εισβάλλει σε μια άλλη, εμείς μπορούμε να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε? Αυτή τη στιγμή, κύριε Κουβαρά, το έχουμε ξαναπεί και το πούμε για μια ακόμη φορά. Στο έδαφος της Ουκρανίας γίνεται μια τεράστια διαστάσεων σύγκρουση ανάμεσα στο ευρωνατοϊκό στρατόπεδο από τη μια μεριά, που στηρίζει μια αντιδραστική κυβέρνηση, την κυβέρνηση Ζελένσκι, αντιδραστική κατά τη γνώμη μας κυβέρνηση, και από την άλλη μεριά στο υποδιαμόρφωση ευρωασιατικό στρατόπεδο, που έχει ως επικεφαλής τόσο τη Ρωσία όσο και την Κίνα. Και με μια προοπτική αυτή η σύγκρουση να εξαπλωθεί και να γενικευτεί και να εξαπλωθεί και σε άλλες γωνίες του πλανήτη. Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία παρανόμως, βεβαίως, κύριε συνάδελφε. Βεβαίως. Δεν είναι η Ρωσία, μια σύγκρουση. Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Όπως επίσης το ΝΑΤΟ οργάνωσε πραξικοπήματα στην Ουκρανία τα προηγούμενα χρόνια, ακολούθησε μια πολιτική περικύκλωση της Ρωσίας κτλ. Εμείς δεν επιλέγουμε ληστή. Δεν επιλέγουμε στρατόπεδο ληστών. Θεωρούμε ότι είναι ένας άδικος πόλεμος και από τις δύο μεριές, και είμαστε με την πλευρά τόσο του Ουκρανικού όσο και του Ρωσικού λαού, που είναι τα μεγάλα θύματα αυτού του πολέμου. Και ο ένας και ο άλλος λαός. Δεν μου λέτε και το τώρα, θέμα της ενέργειας την... τώρα. Ναι, θέλω και το θέμα της ενέργειας λίγο να μου πείτε. Γιατί το θίξαμε και αυτό. Και θέλω εμείς να... σε καμιά περίπτωση, το έχουμε πει και με ένα τίτλο που αποδίδει νομίζω το περιεχόμενο, δεν θεωρούμε ότι οι εμπριστές μπορούν να γίνουν και πυροσβέστες. Αυτή τη στιγμή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρωταγωνιστικό ρόλο που αντικειμενικά έχει η Γερμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο βασικός υπεύθυνος για την ενεργειακή ακρίβεια και τη φτώχεια όλων των ευρωπαϊκών λαών. Όχι εντάξει, μόνο του ελληνικού λαού. Δεν βλέπετε θετικά μια πιθανή συμφωνία για να υπάρξει πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου? Καταλαβαίνω τη γενικότερη, ας πούμε, κριτική, αλλά κύριε Κουβαρά, καμία από τις προτάσεις που έχουν μπει στο τραπέζι της συζήτησης και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αν θέλετε και εδώ, ανάμεσα στα υπόλοιπα κόμματα, του ΚΚΕ έχει μια τελείως διαφορετική αντίληψη, δεν απαντάει στην αιτία της ενεργειακής φτώχειας, που είναι η πολιτική απελευθέρωσης της ενέργειας, αφενός, και αφετέρου αυτή η λεγόμενη κατεφημισμών, γιατί δεν είναι τέτοια, πολιτική της πράσινης μετάβασης, που έχει διαμορφώσει ένα πανάκριβο ενεργειακό μείγμα. Τα χρηματιστήρια ενέργειας, η απαξίωση εγχώριων πηγών, όπως είναι ο λιγνίτης, που είναι χρήσιμος κατά τη γνώμη μας, τα χαράτσια και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί. Κόντρες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως υπάρχουν. Ο καθένας για τα δικά του συμφέροντα. Όχι όμως υπέρ των λαών. Και δεν είναι τυχαίο, και να τελειώσω με αυτό, δεν είναι τυχαίο ότι πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένες της Γερμανίας. Αυτό είναι γεγονός. Συμπεριλαμβανομένες της Γερμανίας και στην Ιταλία. Την οποία την πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. Άρα, φαντάζομαι δεν εννοείται να υπάρχει επιστροφή στο λιγνίτη, γιατί αυτό αντιλαμβάνομαι από αυτά που λέτε. Με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Εμείς λέμε, κυρία Γιαννακοπούλου, εμείς λέμε αξιοποίηση όλων των εγχώριων πηγών ενέργειας, ναι, συμπεριλαμβανομένου του λιγνίτη. Υπάρχει δυνατότητα με σύγχρονη τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα να λειτουργήσει και ο λιγνίτης. Για κρίση, να έχει η χώρα μας φτηνή ενέργεια. Μέσα στην κρίση βεβαίως και κάτι τέτοιο μπορεί να χρειαστεί. Όχι, μόνιμα, κάτι τέτοιο όχι, δεν μπορεί να αποτελέσει. Μόνιμα. Αξιοποίηση όλων των εγχώριων πηγών. Και τα υδρολεκτικά και τις ΑΠΕ και τη γεωθερμία και όλα. Πληρώνουμε ακριβά την κλιματική κρίση. Επειδή ξέρω ότι το ΚΚΕ δεν μπαίνει στη λογική της σκανδαλολογίας, είναι κάτι που δεν το κάνει ποτέ, το αποφεύγει. Θέλω να ρωτήσω, επειδή αυτό το θέμα ακουμπάει μια πολύ σοβαρή υπόθεση, που είναι τα κόκκινα δάνεια. Θέλω να μου πείτε επί της ουσίας πώς το βλέπετε, και φυσικά θα μου πείτε και για τον κύριο Πάτση, αλλά επειδή υποθέτω μπορεί να έχουν ήδη υποθεί πολλά που να μην έχετε και να μείνετε εκεί, θέλω να δούμε το θέμα στην ουσία του. Ναι, γιατί εδώ το θέμα είναι πιο βαθύ. Ήθελα να πω όμως ότι είναι δεδομένο ότι ένα κόμμα και ένας πρωθυπουργός, ο οποίος έχει στις τάξεις του έναν βουλευτή,
εκλεγμένο βουλευτή, ότι γνωρίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα του συγκεκριμένου βουλευτή. Εδώ μιλάμε για έναν επιχειρηματία βουλευτή. Για έναν επιχειρηματία βουλευτή. Ναι, αλλά μιλάμε για έναν δικηγόρο, ο οποίος μέσω της δικηγορικής του ιδιότητας κάνει επιχειρηματικές πράξεις. Οπότε... Κύριε Κουβαρά, αυτό το είπε και ο κύριος Πάτσης. Ναι. Είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία, μπορεί όχι ο κύριος Κακλαμάνης, η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα ή ο Πρωθυπουργός να μην ήξερε ότι ο κύριος Πάτσης αγοράζει κοψοχρονιά δάνεια, κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες και μετά ως αρπακτικό στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτή των funds. Πώς το λένε. Ναι, αλλά ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα ότι αν το ήξερε, γιατί να το ανέχεται εφόσον τελικά επρόκειτο να το διαγράψει όταν αυτό μαθευτεί. Γιατί το ανέχεται όταν βγήκε μετεροχρονισμένο, όταν το θέμα έφτασε στο μη παρέκει και βγήκε στην επιφάνεια. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία. Από εκεί και πέρα, το πρόβλημα, αυτό που θέσατε και ως ερώτημα, είναι ότι τουλάχιστον αυτή η δραστηριότητα του κυρίου Πάτση, δεν λέω ούτε για το διάτριτο πόθεν έσχες, που όντως υπάρχει, ούτε για τις δοσοληψίες με τα ΕΛΤΑ κτλ. Η συγκεκριμένη όμως δραστηριότητα του κυρίου Πάτση ήταν νόμιμη. Ναι. Ήταν νόμιμη. Ναι, ήταν νόμιμη. Ήταν νόμιμη με βάση μία εγκληματική πολιτική και ένα απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο παραδίδει τα κόκκινα δάνεια στα αρπακτικά funds και κατ' επέκταση παραδίδει και τη λαϊκή περιουσία, έτσι, προκειμένου αυτά να εκβιάζουν, να πιέζουν, να κάνουν πληστηριασμούς και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα, κατά τη γνώμη μας. Ο νόμος αυτός, επειδή εδώ πέρα έγινε και μια συζήτηση, ήταν νόμος αποτέλεσμα των δεσμεύσεων του Τρίτου Μνημονίου. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ έχουν βάλει την υπογραφή τους στο να παραδοθούν τα κόκκινα δάνεια των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να παραδοθούν σε τύπου Πάτση. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα. Κατά τη γνώμη μας, το σοβαρό ζήτημα. Και αν θέλετε, να σας πω, αν θέλετε και αν μπορεί να βγει κάτι θετικό, θετικό, εν πάση περιπτώσει, κάτι ουσιαστικό από αυτή την ιστορία, είναι αφενός να αποδοθούν οι ευθύνες, οι όποιες ευθύνες υπάρχουν και στον κύριο Πάτση, τουλάχιστον πολιτικές ή όποιες άλλες υπάρχουν, αλλά και στην Νέα Δημοκρατία. Προφανώς. Και στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Απ' την άλλη μεριά, να μπει επιτάπητος το αίτημα να καταργηθεί αυτό το απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο που, ξαναλέω, έχει την υπογραφή όλων των κομμάτων. Ξέρετε ποιο είναι σκάνδαλο, κύριε Κουβαρά? Σκάνδαλο είναι ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να γίνεται κοράκι με βάση ένα νομοθετικό πλαίσιο συγκεκριμένο και την ίδια ακριβώς στιγμή ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, συνδικαλιστής, να σέρνεται στα δικαστήρια με το μισό ποινικό κώδικα φορτωμένο στην πλάτη του επειδή αντιστάθηκε σε αυτά τα κοράκια. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ακόμη σκάνδαλο. Μπορούμε να κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση, ναι, κύριε Κουβαρά, ειδικά για το θέμα αυτό, που είναι όντως πολύ σοβαρό θέμα και απασχολεί πάρα πολλά λανικά και νοικοκυριά και αυτοαπασχολούμενους μικρούς επαγγελματίες και αγρότες. Λοιπόν, και τη διαχρονικά. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ναι. Διαχρονικά για τις ευθύνες των κυβερνήσεων σήμερα, πώς κάθε κυβέρνηση βήμα-βήμα έβαζε το δικό της λιθαράκι σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται σήμερα. Προφανώς. Σήμερα εφαρμόζεται ο απαράδεκτος πτωχευτικός νόμος της Νέας Δημοκρατίας που απογειώνει την επίθεση απέναντι στη λαϊκή περιουσία. Αλλά αυτό δεν απαλλάσσει τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε τις συγκεκριμένες, πήρε τις συγκεκριμένες ενέργειες. Να σας πω μόνο, ναι, ήταν 21 Δωδεκάτου, το θυμάμαι σαν χθες, λοιπόν, 21 Δωδεκάτου παραμονές Χριστουγέννων, που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει νόμο, ιδιώνυμο νόμο, για την ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων σε βάρος των πληστηριασμών. Εντάξει, τώρα τα θυμόμαστε όλα αυτά. Λοιπόν.